Καλησπέρα. Στο σημερινό μάθημα θα ασχοληθούμε με την ουρά, μια πολύ δημοφιλή δομή δεδομένου, συμπληρωματική σχεδόν της Θήβας θα λέγαμε. Η ουρά λοιπόν, της οποίας όλοι έχουμε γίνει μέρος, όταν πάμε ας πούμε να εξυπηρετηθούμε από μια τράπεζα, κάθεται ο ταμείας στον Κισέ και αμέσως μετά όλοι πηγαίνουν και σχηματίζουν μια ουρά μπροστά από τον ταμεία. Πάμε και εμείς λοιπόν στην ουρά, μπαίνουμε από πίσω, οπότε ο ταμείας αρχίζει να εξυπηρετεί. Παρατήρησε όμως ότι τα άτομα με τη σειρά που μπήκαν, με αυτή τη σειρά θα βγουν. Δηλαδή εξυπηρετείτε. Αμέσως μετά περιμένουμε, έρχονται και άλλοι και κάθονται από πίσω μας και όταν με το καλό φτάσει χάρη μας, εξυπηρετούμαστε και εμείς και φεύγουμε από την ουρά. Αυτή λοιπόν τη λειτουργία θα προσομοιώσουμε μια δομή δεδομένων, τη δομή δεδομένων ουρά. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι είναι μια δομή με γραμμική διάταξη, πάλι δηλαδή έχει σημασία η σειρά των αντικειμένων, όπου θα εκτελούμε δύο πράξεις βασικά. Η μία πράξη θα είναι η προσθήκη, στα αγγλικά NQ, ενός στοιχείου, θα γίνεται στο τέλος της ουράς, πίσω από τους άλλους δηλαδή, ενώ η απομάκρυνση, DQ στα αγγλικά, γίνεται στην αρχή της ουράς. Εντάξει? Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ισχύει, σε αντίθεση με τη Στίβα, είναι ότι το πρώτο στοιχείο που προσθέθηκε στην ουρά θα είναι και το πρώτο που θα εξαχθεί. First in, first out λοιπόν, και έχουμε το περίφημο FIFO, αναφορικά με τη δομή δεδομένων της ουράς. Πάμε να δούμε το παράδειγμα. Ξεκινάμε εδώ κάθε το ταμείας που λέει, στην αρχή αυτού του πίνακα. Οπότε έρχεται ο 2 και πάει και κάθεται στην αρχή της ουράς, έρχεται ο 4 και μπαίνει πίσω από τον 2, φτάνει η ώρα να εξυπηρετηθεί ο πρώτος ας πούμε ο 2, συνεπώς αυτός διαγράφεται και μετακινείται ο 4 και παίρνει τη θέση του. Άρα λοιπόν κάνοντας μια απομάκρυνση έχουμε αυτήν εδώ την κατάσταση της ουράς, έρχεται και ο 5 και κάθεται πίσω από τον 4, έρχεται και ο 3 και κάθεται πίσω από τον 5, οπότε αμέσως μετά μπορούμε να συνεχίσουμε, μπορεί να γίνει η απομάκρυνση ξέρω εγώ του 4, οπότε σαν να μετακινούνται θα λέγαμε τα στοιχεία μία θέση αριστερά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον τρόπο με τη φιλοσοφία δηλαδή της ουράς. Και τώρα πάμε να δούμε ποιες είναι οι βασικές πράξεις που ορίζονται. Είναι καταρχάς η αρχικοποίηση, η προσθήκη και η απομάκρυνση. Και έχουμε και δύο συμπληρωματικές, δηλαδή τον έλεγχο αν η ουρά είναι κενή ή γεμάτη. Ομοιάζει πάρα πολύ με τη Στίβα, έτσι. Έχουμε λίγο αλλαγή στην ορολογία, όχι push και pop, αλλά NQ και DQ έχει επικρατήσει. Και θα δούμε τρεις συνολικά υλοποιήσεις της ουράς. Θα δούμε στο σημερινό μάθημα την απλή ουρά με πίνακα, δηλαδή στην ουσία ένα πίνακα είχαμε μπροστά μας στην προηγούμενη διαφάνεια, έτσι δεν είναι? Και θα δούμε όμως και επειδή θα προκύψει ένα πρόβλημα όταν θα χρησιμοποιούμε τον πίνακα, θα ορίσουμε και την κυκλική ουρά η οποία θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό. Στο επόμενο μάθημα όμως που θα μάθουμε και την απλά συνδεδεμένη λίστα, εκεί θα υλοποιήσουμε και την ουρά με απλά συνδεδεμένη λίστα. Αυτό όμως το επόμενο μάθημα. Τώρα, έχοντας την εμπειρία της Στίβας, το να κατασκευάσουμε τις βασικές πράξεις της ουράς είναι αρκετά εύκολο. Εντάξει, πάμε λοιπόν στην πρώτη υλοποίηση, απλή ουρά. Θα χρησιμοποιήσω έναν στατικό πίνακα νη θέσεων για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία της ουράς, μία ακέραια μεταβλητή που θα δείχνει το τέλος της ουράς και εννοείται ότι η αρχή της ουράς θα είναι το 0. Βλέπεις λοιπόν εδώ το νοητό σχήμα της ουράς, δηλαδή αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, μοντελοποιείται στη γλώσσα C πια, με έναν πίνακα όπου στην πρώτη θέση έχει το πρώτο στοιχείο της ουράς, στη δεύτερη θέση το δεύτερο στοιχείο της ουράς, στην τρίτη θέση το τρίτο στοιχείο της ουράς και για να ξέρω, επειδή είπα ότι θα χρησιμοποιήσω στατικό πίνακα, έτσι έχω μια μεταβλητή η οποία υποδεικνύει σε ποιον δίκτυο του πίνακα φτάνουν τα στοιχεία της ουράς. Δηλαδή εδώ πέρα το finish season με το 2 σημαίνει ότι η ουρά μου έχει 3 συνολικά στοιχεία. Εντάξει, η απλά συνδεδεμένη λίστα παρεπιπτόντως θα μπορέσει να υλοποιήσει και δυναμική ουρά. Δηλαδή εδώ πέρα θα έχουμε τα συνήθη προβλήματα που έχει ένα στατικός πίνακας, δηλαδή ότι έχει ένα όριο κτλ. Πάμε τώρα να δούμε την υλοποίηση. Οι δηλώσεις που θα χρειαστούμε είναι οι ακόλουθες. Καταρχάς θα φτιάξουμε ένα struct όπου θα έχει έναν πίνακα με Q size στοιχεία. Το Q size θα είναι η κατάλληλη σταθερά η οποία θα ορίζει το μέγεθος του πίνακα. Και αμέσως μετά θα έχω και μια ακέραια μεταβλητή finish που θα δείχνει το τέλος της ουράς με τιμή από το 0 έως το Q size μείον 1 αν η ουρά έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο. Και πάλι, αν βάζουμε το μείον 1 θα σημαίνει ότι η ουρά είναι άδεια. Δηλαδή με το μείον 1 μοντελοποιούμε το να είναι η ουρά άδεια. Αν είναι από το 0 και πάνω σημαίνει ότι η ουρά έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο. Να δούμε λίγο τις δηλώσεις λοιπόν. Έχουμε χάσει define Q size 10 καταρχάς για το μέγεθος της ουράς. Αμέσως μετά αυτό το κολπάκι το οποίο είδαμε που ήταν πολύ χρηστικό για τον τύπο δεδομένων. Ορίζω ότι η ουρά θα έχει έναν πίνακα από τύπο δεδομένων LM, όπου το LM εδώ χάρη παραδείγματος το έχουμε ακέραιο. Και έτσι λοιπόν μπορώ να φτιάξω ουρά για οποιονδήποτε τύπο δεδομένων πρακτικά. Έτσι, αντικαθιστώντας μόνο το int. Θα το κάνουμε αυτό και στις ασκήσεις βέβαια στη συνέχεια.
Οπότε λοιπόν το Struct Q αποτελείται από δύο πράγματα. Πρώτον, από ένα πίνακα με Q-size στοιχεία, όπου το κάθε ένα είναι τύπου δεδομένων LM. Και επίσης έχουμε και την ακέραια μεταβλητή μας που υποδεικνύει το τέλος της ουράς. Εδώ η Type Def, για να μην πάθουμε καμία υπερκόπωση και γράφουμε συνεχώς Struct Q, το βάζω εγώ με κεφαλαία γράμματα, ας πούμε, και έτσι είναι έτοιμη η ουρά μου. Πάμε τώρα να δούμε τις βασικές πράξεις. Ξεκινάμε με την αρχικοποίηση. Η αρχικοποίηση πάντα αναγκαστική. Πηγαίνουμε και θέτουμε το τέλος της ουράς να είναι ίσο με το μείον 1. Τα ίδια που λέγαμε και στη Στίβα, δηλαδή εδώ πέρα το περνάμε το όρισμα μέσω αναφοράς, γιατί πρόκειται να αλλάξουμε την τιμή. Συνεπώς, Q βελάκι φίνις ίσον με το μείον 1. Και έτσι λοιπόν πηγαίνουμε από την αρχική κατάσταση, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, πηγαίνουμε και βάζουμε το φίνις ίσον με το μείον 1, το οποίο μοντελοποιεί ότι αδειάσαμε στην πραγματικότητα την ουρά. Τη συνάρτηση αυτή θα πρέπει να την καλούμε μία φορά πάντα πρωτού ξεκινήσουμε τη διαχείριση της ουράς, γιατί αλλιώς το finish μπορεί να έχει σκουπίδια μέσα του και θα πρέπει να αρχικοποιηθεί παίρνοντας την τιμή μείον 1, που μοντελοποιεί, όπως είπαμε, ότι η ουρά είναι άδεια. Πάμε στους δύο ελέγχους που δίνουν δυνατότητα στο χρήστη της ουράς μας να τους χρησιμοποιεί. Να ελέγξει δηλαδή αν η ουρά είναι κενή ή αν η ουρά είναι γεμάτη. Πάρα πολύ εύκολη διαχείριση. Ορίζουμε λοιπόν την Q-empty, η οποία παίρνει σαν όρισμα μια ουρά μέσω τιμής, όχι μέσω αναφοράς, δεν πρόκειται να αλλάξουμε την τιμή. Επιστρέφει πίσω έναν ακέραιο, στον οποίο σου θυμίζω στη διαχείριση που κάνουμε, έχουμε ορίσει σαν συμβολική σταθερά το true να είναι το 1 και επίσης το false να είναι το 0. Εντάξει. Οπότε αυτό το οποίο επιστρέφω είναι το αποτέλεσμα αυτής εδώ της λογικής σύγκρισης. Αν το Q-finish είναι ίσο με το μείον 1, θα επιστραφεί το 1 το οποίο αντιστοιχεί στο true. Αν το Q-finish δεν είναι ίσο με το 1, θα επιστραφεί το 0 το οποίο αντιστοιχεί στο false. Και έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη μας, τη δεύτερη μάλλον, βασική πράξη. Εντέλος αντίστοιχο το η συνάρτηση, η οποία επιστρέφει true ή false ανάλογα με το αν η ουρά είναι γεμάτη. Παίρνει σαν όρισμα πάλι by value την ουρά και έπειτα επιστρέφω το αποτέλεσμα του λογικού ελέγχου αν το Q-finish είναι ίσο με το Q-size-1. Οπότε λοιπόν θα είναι η ουρά γεμάτη. Όλες οι θέσεις του πίνακα θα είναι καλυμμένες από τα στοιχεία της ουράς. Και αυτές οι συναρτήσεις είναι τετριμένες. Εφόσον έχεις μελετήσει και καλά τη Στίβα, βλέπεις ότι τώρα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να γράφουμε τις συναρτήσεις αυτές. Πάμε τώρα όμως στις δύο σημαντικές συναρτήσεις, που είναι η προσθήκη ενός στοιχείου και επίσης η απομάκρυση ενός στοιχείου. Η προσθήκη στην ουρά γίνεται προωθώντας το στοιχείο στη θέση finish συν 1. Δηλαδή, εφόσον έχουμε αυτό εδώ το σχηματάκι, βλέπεις μια κατάσταση της ουράς, μια τυχαία κατάσταση της ουράς, έχω το finish είναι ίσο με το 2 και θέλω να προωθήσω ένα στοιχείο, παραδείγματος χάρη το 5, εντάξει. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πάω να μπόξω το 5 σε αυτήν εδώ τη θέση του πίνακα. Ποια θέση του πίνακα είναι αυτή? Είναι το finish συν 1, εντάξει. Άρα λοιπόν πρέπει να αυξήσω το finish, να το κάνω συν 1 και αμέσως μετά να πάω στην θέση αυτή και να βάλω το στοιχείο το οποίο θα περνάμε σαν όρισμα στη βασική πράξη. Η πράξη μου λέγεται Q&Q λοιπόν, παίρνει την ουρά μέσω αναφοράς, γιατί θα την αλλάξουμε, και επίσης παίρνει το στοιχείο το οποίο θα εισάγουμε, τύπου δεδομένων LM, όπως είπαμε, εντάξει. Και τώρα, πρώτα θα κάνω έναν έλεγχο να δω μπας και η ουρά είναι γεμάτη, γιατί αν είναι γεμάτη θα επιστρέψω false, δεν μπορώ να κάνω την εισαγωγή του στοιχείου. Και παρατήρηση τώρα εδώ, και έτσι μια μικρή παρατήρηση βέβαια, έτσι στο Q full είχαμε βάλει το όρισμα προηγουμένως να είναι by value, κατευθείαν ένα Q όπως ακριβώς το έλεγε εδώ. Εντάξει, εδώ βλέπεις, έτσι, είναι, δεν είναι μέσω δείκτη, είναι μέσω τιμής, by value όπως λέμε, έτσι. Ενώ τώρα εδώ πέρα έχουμε στα χέρια μας ότι το περνάμε μέσω αναφοράς. Συνεπώς, για να πάρω το αντικείμενο βάζω κατευθείαν το αστεράκι Q. Εντάξει, στο ίδιο επίπεδο δεικτών δηλαδή, να βρισκόμαστε πάντα. Αν λοιπόν η ουρά είναι γεμάτη, τότε επιστρέφω false. Αλλιώς έχουμε μόλις αυτές τις τρεις εντολές. Και βλέπεις τώρα η σειρά των εντολών έχει μεγάλη σημασία. Πηγαίνω και αυξάνω πρώτα το finish κατά 1, Q finish in sin, και αμέσως μετά πηγαίνω στη θέση του πίνακα που δείχνει πλέον το finish και πηγαίνω και βάζω το στοιχείο χ που έχω δεχτεί σαν όρισμα και επιστρέφω στο τέλος true. Εντάξει, αυτή η απλή πράξη λοιπόν είναι η πράξη της προσθήκης στοιχείου. Νομίζω ότι είναι τετριμένη, έτσι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή που έχει μια αξία τώρα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι η απομάκρυνση ενός στοιχείου, γιατί στην απομάκρυνση ενός στοιχείου πρέπει να κάνουμε μια δουλειά. Δηλαδή, είπαμε, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό το οποίο θα αφαιρεθεί. Δηλαδή, αν η ουρά μου είναι αυτή εδώ και θέλω να κάνω απομάκρυνση, το 2 θέλω να επιστρέψω. Άρα λοιπόν θα κρατήσω την τιμή του 2 προκειμένου να την επιστρέψω πίσω σε αυτόν που με κάλεσε. Και επίσης έχω να κάνω μια πρόσθετη δουλειά, η οποία είναι να μετακινήσω μία θέση αριστερά όλα τα επόμενα στοιχεία. Εντάξει, δηλαδή το 6 να πάει στη θέση 0, το 4 να πάει στη θέση 1
και επίσης βεβαίως να μετακινήσω και τη μεταβλητή φήνης και να τη μειώσω κατά ένα. Συνεπώς εδώ πέρα θα είμαστε λίγο προσεκτικοί στη σειρά με την οποία γράφουμε τις εντολές. Αν κάνω δηλαδή πρώτη μετακίνηση, θα χάσω το διάρρη, έτσι. Δεν πρέπει να κάνω πρώτη μετακίνηση. Η πρώτη μου δουλειά θα είναι να αποθηκεύσω την τιμή την οποία πρέπει να επιστρέψω, γιατί η έννοια της απομάκρυνσης είναι να επιστρέψω και πίσω σε αυτό που με κάλεσε την τιμή που ήταν στην πρώτη θέση της ουράς, προκειμένου να τη διαχειριστεί αυτός. Οπότε λοιπόν, πρώτη μας δουλειά αυτή. Η δεύτερη δουλειά αμέσως μετά θα είναι να γίνει η αριστερή μετακίνηση των στοιχείων και αμέσως μετά η τρίτη δουλειά είναι να μειώσω τη μεταβλητή φήνης κατά ένα. Αυτά λοιπόν, και τώρα αυτό που θέλω να προσέξεις εδώ είναι το εξής. Αν καταφέρεις, έτσι, νοητικά να καταλαβαίνεις ποιες είναι οι πράξεις τις οποίες πρέπει να κάνει η απομάκρυνση, για παράδειγμα, δηλαδή να βάζεις κάτω το σχηματάκι σου και να λες αυτά που έχω να κάνω είναι τα εξής: να κρατήσω την τιμή, να μετακινήσω τα στοιχεία αριστερά, να μειώσω τη μεταβλητή φήνης. Αμέσως μετά, για να μάθεις κανονικά δομές δεδομένων, αυτόν τον κώδικα πρέπει να είσαι σε θέση να το γράφεις αυτομάτως. Εντάξει, να είμαστε συνεννοημένοι εδώ πέρα. Οπότε λοιπόν, αμέσως μετά το να γράψεις την QTQ, ας πούμε, είναι τετριμένο, έτσι. Πρέπει να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο αν θέλεις πράγματι να κάνεις καλή διαχείριση στις δομές σου, έτσι. Έχω λοιπόν αυτή εδώ τη συνάρτηση, αμέσως μετά παίρνεις σαν όρισμα μέσω αναφοράς πάλι την ουρά, γιατί θα τροποποιήσεις τα στοιχεία της, και αμέσως μετά παίρνεις σαν όρισμα και μέσω αναφοράς, προσοχή, την επιστρεφόμενη τιμή. Πρόκειται να κάνω την απομάκρυνση ενός στοιχείου, θέλω να το επιστρέψω πίσω, ωστόσο την κανονική επιστροφή της γλώσσας, δηλαδή αυτόν τον ακέραιο, τον έχω δεσμεύσει για να επιστρέφω true ή false ανάλογα με το αν πήγαν καλά ή όχι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ θέλω να επιστρέψει στην άρτησή μου δύο πράγματα στην πραγματικότητα, έτσι. Το ένα είναι το true ή false και το δεύτερο είναι το στοιχείο. Συνεπώς, αυτό το οποίο κάνουμε αμέσως μετά είναι το εξής. Ξεκινάω. Κάνω τον έλεγχο αν η ουρά είναι άδεια, γιατί αν είναι άδεια δεν μπορώ να κάνω απομάκρυνση, οπότε επιστρέφω false και αμέσως μετά έχουμε τα τρία διακριτά βήματα τα οποία είπαμε, έτσι. Το πρώτο στοιχείο της ουράς είναι αποθηκευμένο στη θέση 0, οπότε το αποθηκεύω στη μεταβλητή αστεράκι χ, προκειμένου να το πάρει λοιπόν και αυτός που με κάλεσε, και αμέσως μετά πηγαίνω και κάνω αριστερή μετακίνηση των στοιχείων κατά μία θέση, εντάξει. Βλέπουμε λίγο και τον κώδικα, έτσι όπως είναι το πινακάκι μου εδώ, εδώ είναι το finish μου. Και αυτό το οποίο κάνω λοιπόν είναι ότι φτιάχνω ένα loop το οποίο τρέχει από ISON 0, δηλαδή από τη θέση αυτή, πάει στη θέση 1 κτλ. Κτλ. Τελευταία επανάληψη για το finish μείον 1, και αυτό που κάνω αμέσως μετά είναι ότι όταν για παράδειγμα το I είναι ίσο με το 0, παίρνω το στοιχείο που είναι στην επόμενη θέση και το αποθηκεύω στο στοιχείο της θέσης I. Άρα λοιπόν, για ίσον 0 για παράδειγμα, θα αποθηκευτεί το στοιχείο της θέσης 1 στη θέση 0, αμέσως μετά για I ίσον με το 1 το στοιχείο της θέσης 2 στη θέση 1, για I ίσον με το 2 το στοιχείο της θέσης 3 στη θέση 2, και το τελευταίο θα είναι όταν πάμε στο F-1, οπότε λοιπόν θα αποθηκεύσει το στοιχείο της θέσης finish στο στοιχείο της θέσης F-1. Κάνουμε λοιπόν αυτή την επανάληψη και αμέσως μετά μειώνω επίσης το Q-Finish κατά 1, διότι τα στοιχεία της ουράς πλέον έχουν μειωθεί κατά 1.